Και ο καιρός περνούσε και ο Άρης Αβάτου ολοένα και άνοιγε την ψαλίδα του από τις υπόλοιπες ομάδες του περιφερειακού πρωταθλήματος και ήταν φυσικά το πρώτο φαβορί για την άνοδο. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα να κινηθεί μεταγραφικά για να βελτιώσει ακόμα την ομάδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στην παρακάτω δήλωσή του, παύλα στη κομιθία που είχε με τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, είπε τα εξής. «Βασίλη, είμαστε πάρα πολύ καλοί, θεωρώ. Η λυκοσυμμαχία ήδη έχει αρχίσει και μας τρέμει. Αλλά κάπως πρέπει να κάνουμε upgrade, APEG, APOD, αναβάθμιση τέλος πάντων. Γι' αυτό και κάτι έχω στα υπόψη μου από τις μεταγραφές που ακολουθούν τώρα το Γενάρη για να ενισχυθεί ο ομάς μας εν ώψη του υπολείπου της σεζόν». Και έτσι και έγινε. Ο τύπος της Ξάνθης βούηξε. Πλέον δεν υπήρχαν μυστικά. «Κινείται για Τσιμίκα», έγραφαν όλες οι εφημερίδες από τη μικρότερη ως τη μεγαλύτερη. Και έτσι και έγινε. Ναι. Όπως και με το Μανολά, δεν ήρθε αυτός που φαντάζεστε. Και έτσι και έγινε. Η μόνη μεταγραφή που έκανε λοιπόν ο Άρης Αβάτου ήταν αυτή. Παρά όμως τις αναμενόμενες αντιδράσεις που υπήρχαν, δεν ακούστηκε εκεί. Όλοι πλέον η Ξάνθη είχε εμπιστοσύνη στις κινήσεις που έκανε ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Έτσι λοιπόν και έγινε. Ο Άρης Αβάτου δεν προχώρησε σε άλλες μεταγραφές και το ερώτημα που μένει είναι, θα μπορέσει ο Τσιμίκας να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Άρη Αβάτου ή θα υπάρξουν πισωγυρίσματα και θα φύγει ο κόσμος που γέμιζε μέχρι τώρα τα γήπεδα? Η απάντηση επί της οθόνης σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του Άρη Αβάτου, επεισόδιο 5, όπου σήμερα θα δούμε το μάτς κόντρα στα Γιάννενα για το κύπελο, το μεγάλο παιχνίδι, και καλώς εχόντων των πραγμάτων, εάν και εφόσον προκριθούμε, θα δείξουμε κι άλλο ένα μάτς. Ιδιαίτερες συνθήκες του σημερινού βίντεο, για τον απλούστατο λόγο ότι λόγω ενός προβλήματος με την μόνιμη εργασία μου αντιμετωπίζω ένα θεματάκι με το γόνατο, το οποίο δεν μου επιτρέπει να είμαι στη συνήθι μεριά μου και να έχω τον κατάλληλο φωτισμό, αλλά και έτσι θεωρώ ότι θα κάνουμε δουλίτσα. Λοιπόν, μη χρονοτριβούμε όμως άλλο, πάμε σιγά σιγά να δούμε το ματσάκι. Έχουμε φτάσει λοιπόν στην ημέρα του ματς, η βασική εντεκάδα την ξέρετε, δεν αλλάζει, με μοναδική αλλαγή στα χαφ, όπου θα παίξει η μεγάλη μεταγραφή του χειμώνα, η οποία ήρθε για να μας ανεβάσει επίπεδο, ο Στέργιος ο Τσιμίκας. Πάμε σιγά σιγά στο παιχνίδι, ξεκινάει το ματς. Το ματς που διεξάγεται στην Ξάνθη, στην έδρα μας, highlight στο 4, κεφαλιά, γκολ από τον Κάργα, 0-1, βλέπετε εδώ, τραβάνε τα μαλλιά τους οι φίλαθλοι. Πρώτο 20 λεπτό, πέρα από τον γκολ δεν μας έχει δείξει κάτι άλλο. Γενικώς πολύ λίγες οι φάσεις, 2 για εμάς, 3 για τον Μπαζιάννενα. Για να δούμε τώρα εδώ μια φάση. Η κεφαλιά, γκολ! Γκολ ο Καπνίδης! Γκολ ο Καπνίδης! Ισοφαρίζουμε σε 1-1 στο 32. Φάση στο 39. Ρέτζας, Τάτος θα χάσει από τον Ντομίνγκες. Μπαίνει δυναμικά όμως. Πλατέλας, όχι, μπάλα κοντράρι, νέο σουτ. Μανθάτης, χρυσή ευκαιρία, θα διώξει ο Λοντίγκιν. Στο 43 είμαστε, Λόλης, έλα μη φάμε γκολ από λούλιδες, πάμε. Μανθάτης, Τάτος, για να δούμε, Τάτος, ο Μόντριτς, για να δούμε, Μόντριτς, Πλατέλας, Ρονάλντο, ευκαιρία, όχι, τίποτα, η μπάλα κόντρα ρε. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, Σάλιακας, Ντομίνγκες, Σάλιακας, Εραμούσπε, αλλάζουν ωραία εδώ την μπάλα, θέλουν πάλι να μας ευθυνδιάσουν, το θέλουν πάλι με το ξεκίνημα να βάλουν γκολ, αλλά θα κλέψουν. Για να δούμε, Μανθάτης, για να δούμε, Μανθάτης, όχι ρε φίλε, παραλίγο.
Πλατέλα σε ένα σουτ μπλοκάρω Λοντίγκιν. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν έχω κάνει κάποιο boost στα στατιστικά των ποδοσφαιριστών, απλά τους έχω φέρει στην ομάδα και με εκπλήσει ευχάριστα αυτό. Τάτος, η κάθετη. Πλατέλας! 2-1! Όσκαρ ανατροπής! Πέρασε η μπάλα! 2-1! 2-1! 2-1! Κι άλλη φάση. Μανολάς, στην πλάτη της άμυνας μπλοκάρει ο Λοντίκι. Θα κάνει το βολέ Μανολάς κόβει. Ο Μανολάς, παιδιά, το πιστεύω ότι έχουμε πάρει τον original. Να ξέρετε. Μανθάτης. Μανθάτης είναι εκπληκτικός, η σέντρα όμως δεν περνάει. Τσιμίκας, έλα ρε Τσιμίκα ρε! 3-1! Μπρένερ στο κόρνερ, η ευκαιρία Παμλίδης, out! Χρυσή ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι ο Παζιάννενα. Τέλος, 3-1, η μεγάλη έκπληξη. Μεγάλη έκπληξη, πραγματικά, 3-1 και δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Πάμε να δούμε την κλήρωση του κυπέλου και καπάκι να πάμε στον επόμενο αντίπαλο. Τίποτα δεν μας σταματά. Έγινε η κλήρωση, δυστυχώς θα παίξουμε με το Λεβαδιακό. Επειδή αποκλείσαμε ολόκληρα Γιάννενα, θα το προχωρήσω. Σε περίπτωση που έχουμε περάσει, θα δούμε τον επόμενο γύρο, όπου αισίως θα είμαστε στη φάση των 8. Αν όμως γίνει καμιά κακουχία και αποκλειστούμε από τη Λιβαδιά, να ξέρετε ότι πάμε μια και καλή για την επόμενη σεζόν, γιατί όπως είπαμε και σε προηγούμενο βίντεο, στο πρωτάθλημα έχουμε ξεφύγει κατά πολύ. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο μάτς με τη Λιβαδιά και επιστρέφω. Και να που επιστρέψαμε, τελικά περάσαμε, από ό,τι μπορείτε να δείτε εδώ στον πίνακα, αποκλείσαμε τη Λιβαδιά με σκορ 2-0 και ο αντίπαλος μας για την ταχεία του Άρη Αβάτου είναι ο Αστέρας Τρίπολης στους 8. Χωρίς χρονοτριβή, πάμε λίγο να δούμε το μάτς. Εν τω μεταξύ, από ό,τι είδατε, με μια πρόχειρη ματιά, το πρωτάθλημα πηγαίνει τρεναριστό, μόνο μία ομάδα κατάφερε να μας ανακόψει, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, φέρνοντας ισοπαλία και μάλιστα και σε εκείνο το μάτι τελικές ήταν 25-2. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε το θαύμα. Μανολάς, Ρέντζας, κόβεται η πάσα. Μαλής ελέγχει, στη βαθιά παλιά δεν θα περάσει, Καπίγια Ιγκλέσιας, Μπαράλες Μουνάφο, Ιγκλέσιας, Μπαράλες, ο Γκόμες παραπατάνε και η αμυντική μας και ο Ροντρίγκο Γκόμες ανοίγει το σκορ, ανοίγει το σκορ στο δεύτερο λεπτό, κόρνερ, Πλατέλας, θα ξαναδώσω εδώ την οδηγία, αντεπίθεση παναβγάλει ο Αστέρας, με τον Γκόμες από τα αριστερά, μας έχει κάνει γιογιό ο Γκόμες. Συνεχίζει, Λίρατζης, πέναλτι! Τι δίνει το κοράκι! Θέλουνε να μας πετάξουν έξω, παιδιά, δε χωράει η Λέστερ στην Ελλάδα. Μπαράλες, 2-0. Κρίμα. Για να δούμε, Ρέντζας, Μανθάτης, έξω από περιοχή, Παναγιώτου! 2-1! Αυτό κι αν είναι Όσκαρ ανατροπής. Θα μειώσουμε. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Highlight, Iglesias. Τα σουλής, Μουνάφο. Στριφογυρίζουν, έλα όχι δεύτερο πέναλτι. Θα γυρίσει ο Τασουλής. Ελβετικό τυρί, άμυνα, 3-1. Highlight, ξανά με τη σέντρα. Για να δούμε, Μανολάς. Θα πολεμήσουμε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι ή θα σχολάσει ο γάμος. Μανθάτης από τα αριστερά, ο οποίος δεν παίζει καλά σήμερα, έχει 6,5, στο πρώτο ημίχρονο είχε 6,1, Λίρατζης, 3-2, θα μειώσουμε
καπάκι μετά τον γκολ που δεχόμαστε και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Για να δούμε. 90. Τέλος. Παρά το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά βγήκαμε γιούρια, θα αποκλειστούμε στους 8. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα. Δεν περίμενα να φτάσουμε μέχρι εδώ, αν και για να είμαι ειλικρινής, βοήθησαν αρκετά και οι κληρώσεις. Τώρα επομένως να ξέρετε ότι θα πατήσω απλά το continue και πρώτα ο Θεός θα ακολουθήσει, δηλαδή το επόμενο βίντεο που θα είναι καθαρά story mode, γιατί προφανώς πλέον θα είμαστε όχι στο περιφερειακό πρωτάθλημα αλλά στην Football League. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι μπορείτε να δείτε, έχουμε διαφορά 7 βαθμών από το δεύτερο Νέστο και έχουμε και παιχνίδι λιγότερο. Αυτό λοιπόν ήταν και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Συγγνώμη αν κάποιες στιγμές ήμουν λίγο πιο υποτονικός, ήταν καθαρά λόγω ειδικών συνθήκων που εξήγησα στην αρχή του βίντεο. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε να κάνετε like, να κάνετε subscribe, να κάνετε κοινοποίηση, να κάνετε, ξέρετε τώρα, μη λέω κάθε φορά τα ίδια. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και τα λέμε.